Όχι, μετά θα σου βλύσετε, δεν καταλάβατε καλά. Έργο τέχνης. Πάπα. Κεφτηδάκια Ομοσπονδίας. Άστα τα κεφτηδάκια της Ομοσπονδίας. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Γεια σας και από μένα. Είμαστε αδερφοί Μαλλιώρα, ο Γιώργος και ο Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις πισταριές Άμπερκιου, αυτές με τα περιστρεφόμενα μικρά σουβλάκια. Και από εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος Αγαραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Θα δείτε και όλα του τα βιβλία στο e-shop του Grill Philosophy μαζί με τα καρικεύματά μας. Μαζί λοιπόν, με τα νέα μας παιδάκια. Έτσι, τα νέα μας παιδάκια. Εγώ τα γάντια πότε τα βγάλω. Εσύ τώρα. Μου είπες να βγάλουμε τα μπαχαρικά, τα καρικεύματα για να γλιτώσω από την πολλή δουλειά. Νομίζω ο κόσμος ότι θέλει γάντια για να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Θέλει και γαντάκι. Γιατί μου είχε τάξει ότι θα πηγαίνω με τον Αντρέα να πίνω τα τσίπρα. Σε σιγουρό τρόπο τα βγάλεις. Οπότε ας τα γαντάκια εκεί που είναι. Λοιπόν, ένα special κοντοσούβλι για σήμερα. Special όχι επειδή θα το κάνουμε με το μείγμα καρακευμάτων για σουβλάκι κοντοσούβλι, αλλά γιατί θα το πάμε και μερικά βήματα παραπέρα. Γιατί δεν θα σας αφήσουμε μόνο να χρησιμοποιείτε απλά και μόνο το μείγμα καρικευμάτων που έχουμε βγάλει για σουβλάκια ή κοντοσούβλια. Θα δείτε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα με βάση βέβαια πάντα το μείγμα αυτό. Όρεξη να έχουμε να δοκιμάσουμε. Ναι. Και επειδή έχω όρεξη και εγώ. Δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι θα έχει όρεξη. Επειδή έχω όρεξη και πεινάω κι εγώ, δεν πάτε να φτιάξετε τίποτα, λέω εγώ. Είμαι από το πρωί. Πάμε για τα τσιπουράκια. Εμείς πάμε να πάτε στο καλό. Στη δουλειά μας. Αν μπράβο. Για να μας ξαναδεί, γράψε. Λοιπόν. Όχι, μετά θα σου βλύσετε, δεν καταλάβατε καλά. Γεια σου. Αδεσκόν, δεν είναι γεια. Θα πιούμε μετά τα τσίπουρα, κάτσε μας. Λοιπόν, περιμένω. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το κρέας. Έχουμε επιλέξει πανσέτα. Είναι το κλασικό κομμάτι κρέατος από χοιρινό που μπορούμε να φτιάξουμε ένα πολύ special κοντοσούβλι. Γιατί έχει λιπάκι, έχει και εσωτερικά λίπος και με ένα καλό ψήσιμο αργά-αργά θα λιώσει όλο αυτό το πράγμα και θα γίνει λουκουμάκι. Και φυσικά θα το τυλίξουμε σε χοιρινή μπόλια. Όπως βλέπετε είναι πιο διάφανη από την Ιαρνίσια, λιγότερο λιπαρή και έχει μια ουδέτερη γεύση και σχεδόν θα λιώσει πάνω στο κοντοσούβλι μας. Πάμε να δούμε τώρα τι θα χρειαστούμε. Για 3 κιλά ακριβώς που είναι αυτό εδώ πέρα θα χρειαστούμε 120 γραμμάρια μείγμα καρικευμάτων για σουβλάκι κοντοσούβλι, Grill Philosophy. Πριν δείξουμε πώς θα μαριναρούμε με το μείγμα καρικευμάτων, θα περάσουμε πρώτα τα κομματάκια αυτά του κρέατος με κρασί λευκό, 75 γραμμάρια για τα 3 κιλά. Θα βάλουμε και μουστάρδα για να δώσουμε έξτρα γεύση και ένταση και τέλος θα κλείσουμε όλα αυτά εδώ πέρα μέσα προσθέτοντας ηλιέλαιο 75 ml για τα 3 κιλά κρέας που είναι αυτό εδώ πέρα. Φυσικά χρησιμοποιούμε μουστάρδα Ομοσπονδίας και είναι η εταιρεία η οποία εκτός από τη μουστάρδα Ομοσπονδίας διακινεί και τα καρικεύματά μας στην αγορά, σε μίνι μάρκετ και σύντομα σε σούπερ μάρκετ και το ηλιέλαιο που χρησιμοποιούμε επίσης είναι Ομοσπονδίας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα θα προσθέσουμε το κρασάκι. Το περιχύνουμε ομοιόμορφα όλα τα κομμάτια του κρέατος και μετά ένα ανακάτεμα, ένα ελαφρύ μασάζ για να απορροφηθεί το κρασάκι από το κρέας. Ώσπου να απορροφηθεί εδώ πέρα το κρασάκι, θα προσθέσουμε το μείγμα καρικευμάτων Grill Philosophy για σουβλάκι κοντοσούβλι σε 240 με 250 γραμμάρια νερό και θα το ανακατέψουμε μέχρι να λιώσει κυρίως το αλάτι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, ανακατεύουμε να απορροφηθεί το κρασάκι πριν προσθέσουμε το διάλειμμα αυτό με το μείγμα. Βλέπετε έχει απορροφηθεί. Στρώνουμε τα κομμάτια. Θα χρειαστείτε ένα ευρύχωρο σκεύος. Απλώνουμε εδώ τα κομμάτια ομοιόμορφα και πάμε να καρικεύσουμε. Περιχύνουμε ομοιόμορφα και τώρα θα ακολουθήσει μασάζ μέχρι να απορροφηθεί όλο αυτό το υγρό από τα κομμάτια του κρέατος. Θα πάρει τουλάχιστον 4 με 5 λεπτά. Όσο μεγαλύτερα είναι τα κομμάτια του κρέατος, τόσο πιο πολύ θα αργήσει το νερό να απορροφηθεί. Το γυρίζουμε από όλες τις πλευρές και ανακατεύουμε κάνοντας ελαφρύ μασάζ. Αφού απορροφηθεί θα πάμε στο επόμενο στάδιο που θα σας δείξω σε λίγο. Μέσα σε 2 λεπτά που το ανακατεύω, θέλει λίγο ακόμα για να απορροφηθεί όλο, κοιτάξτε πως έχει χαλαρώσει το κρέας. Αν θυμάστε πως ήταν στην αρχή, έχει χαλαρώσει πάρα πολύ. Κοιτάξτε. Όπως είπαμε, όσο μεγάλα είναι τα κομμάτια,
τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται για να απορροφηθεί όλο το υγρό, όλο το ζουμί. Έχει σχεδόν απορροφηθεί μετά από 3-4 λεπτά και εδώ μπορούμε τώρα να πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι να ρίξουμε 20 γραμμάρια μουστάρδα για κάθε κιλό κρέας. Δηλαδή εδώ έχουμε 60 γραμμάρια. Μουστάρδα ομοσπονδίας, παλιά κλασική γεύση μουστάρδας και τώρα ανακατέψτε να πάει ομοιόμορφα παντού. Δεν χρειάζεται πολλή ώρα να μαριναριστεί, μέσα σε μισή ώρα είναι ok για ψήσιμο. Βέβαια μπορείτε να το διατηρήσετε στο ψυγείο μέχρι και 3 μέρες. Και τελειώνουμε με 75 ml για 3 κιλά που είναι το κρέας ηλιέλαιο. Βάζουμε ηλιέλαιο γιατί δεν θέλουμε να έχει το η λιπαρή ουσία καμιά μυρουδιά, κανένα άρωμα, καμιά γεύση. Να είναι ουδέτερο. Ένα τελευταίο καλό ανακάτεμα, ένα μασαζάκι και βλέπετε το κρέας πως έχει χαλαρώσει. Θα το αφήσουμε να μαριναριστεί καμιά ωρίτσα εμείς και μετά θα σουβλίσουμε και θα το τυλίξουμε με την πόλια. Σε λίγο η συνέχεια. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Θα μας αγκάρεψε τώρα εδώ. Με αυλή γιγάνια. Και είμαστε και φιλοξενούμενοι. Με αυλή γιγάνια. Λοιπόν, επιλέξτε ένα κομμάτι που είναι αρκετά σφιχτό. Εμείς πήραμε ένα που έχει κόκαλο και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ρέχει λίπος από αυτή τη μεριά. Ναι, το λίπος απ' έξω. Γεια σου. Ας το κρατάω. Και βάλτε τώρα πάντα το λίπος να είναι προς τα μέσα, όχι προς τα έξω γιατί καίγεται. Κάντε όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφο σούβλισμα και μόνοι σας μπορείτε να το σουβλίσετε, δεν χρειάζεται να είστε δύο άτομα. Τώρα εδώ το κάνουμε δύο για να μπορέσουμε να σας δείξουμε πως είναι καλά να το σουβλίζετε. Λοιπόν, μία σούβλα σαν αυτή, περίπου στους 70 πόντους και κομμάτια σε αυτό το μέγεθος, χωράει δηλαδή περίπου 3 κιλά. Αν είναι μεγαλύτερα τα κομμάτια θα πάει 3,5 με 4 κιλά. Πιο μικρά στα 2,5 κιλά. Και κλείστε με τελευταίο κομμάτι που θα έχει το λίπος προς τα έξω. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε την πόλια μας. Βάλτε την πόλια σε χλιαρό νερό, να ξεπληθεί και μετά απλώστε την πάνω στο κουντοσούβλι. Εμείς θα βάλουμε δύο σειρές, δύο στρώσεις δηλαδή. Είναι λίγο μπελαλίδικο, παιδιά. Αξίζει τον κόπο. Έργο τέχνης. Έτοιμο και το κοντοσόλι με την πόλια. Μεγάλο. Αυτό θέλει τουλάχιστον 2 με 2,5 ώρες ψήσιμο. Θα το ξεκινήσουμε αργά στην αρχή και μετά θα το δώσουμε φουλ τα γκάζια. Θα ανοίξουμε και την όρεξη με τα τσιπουράκια. Έτσι. Πάμε να ανάψουμε τη φωτιά και να δούμε τι κάναμε με τα τσίπουρα και εσύ μην τρως συβλέπω. Λοιπόν, άντε επιτέλους. Αμάνα ρε παιδιά με αυτές τις σωλήνες να πούμε. Πόσο το πιούμε αυτό, εδώ κοιτάω τον ταβάνι. Τι που θες. Ένα σωλήνιτσα. Τι σωλήνιτσα, αυτό θέλει να του καλαμάκι να το πιες. Να του γεμίζεις να μην κοιτάμε τον ταβάνι. Έλα, γεια μας. Γεια μας. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Ας έχουμε τσιπουράκι και το πίνουμε και με το καλαμάκι εμείς. Τι ωραίο που είναι. Τσιπουράκι. Είναι πυριώτικο αυτό. Και πτυδάκια ομοσπονδίας. Άστα τα και πτυδάκια της ομοσπονδίας. Εσύ έξεις ψάρια. Γι' αυτό μου βάζεις το ψάρι για να μην έχεις πάλι νηστικό. Άστο. Θα το βάλω εδώ. Όχι, δεν το βάζεις. Εδώ θα το βάλεις. Μ' αρέσει. Άστα με άντα. Και εμένα μ' αρέσει. Τα έχω πεθάνει με το χέρι. Όταν θέλουμε με τη γυναίκα μου να πιούμε και ένα τσιπουράκι και δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Περίπτωση. Ναι, περίπτωση. Φάγε. Φάγε ψάρι. Ναι. Φάγε κουμπάρε ψαράκι. Καλό είναι το ψαράκι. Μιλιάζει για τσίπουρο ότι πρέπει. Η τέχνη της καρήκευσης μοιάζει με τη μουσική. Όπως ένας συνθέτης λοιπόν έχει 7 νότες για να συνθέσει μια μελωδία, εγώ δηλαδή που δεν ξέρω μουσική, αν πάρω αυτές τις 7 νότες δεν θα βγάλω τίποτα, θα κάνω μια παραφωνία. Έτσι είναι και τα καρικεύματα. Μόνο που δεν είναι 7, είναι 107. Και άντε να τα βάλεις στη σειρά. Σας τα λέω όλα αυτά τα πράγματα γιατί 10 χρόνια σχεδόν που είμαι εδώ πέρα με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Καραγιάννη έμαθα πάρα πολλά πράγματα για το πόσο σημαντικό είναι να μπορείς 5, 10 ή ακόμα και 3 καρικεύματα να τα συνθέσεις σωστά για να αναδείξεις ένα καλό κρέας ή ένα καλό κιμά. Έχουμε ή... πει
έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν χρειάζεται υπερβολές σε τίποτα. Εμείς δεν θέλουμε να καλύψουμε το κρέας. Έτσι. Εμείς θέλουμε να το αναδείξουμε. Τυχαίο που θα πάρω, οπότε έχω εξετάσει. Μέχρι να γεράσουμε, έχω καιρό. Η διαφοροποίηση στη μαγειρική, σε ό,τι έχει να κάνει με τη γαστρονομία, γίνεται με τα καρικεύματα. Πολύ σωστά. Θα πούμε κι άλλα περί καρικευμάτων. Και θα πιούμε κι άλλα. Τα επόμενα τσίπουρα. Λοιπόν, στην υγειά σας. Ο Γιώργος τα λέει, εμείς τα πίνουμε. Στην υγειά σας να περνάτε πάντα καλά. Το έχουμε βάλει πριν από ένα τεταρτάκι περίπου. Η φωτιά μας είναι αρκετά δυνατή, αλλά το έχουμε βάλει ψηλά. Είναι τυλιγμένο με την πόλια και δεν φοβάται τη δυνατή φωτιά. Μπορείτε να το ψήσετε από την αρχή με δυνατή φωτιά. Θα σας δείχνουμε διάφορα πλάνα κατά τη διάρκεια του ψησίματος για να βλέπετε την πορεία. Έχουμε περίπου μισή ώρα που βάλαμε τον κοντοσούβλι μας στη φωτιά, ίσως και λίγο παραπάνω. Όπως βλέπετε, δεν πειράξαμε τη διάταξη της φωτιάς, αλλά στακτώσαμε. Όταν τα κάρβουνα εκπέμπουν μεγάλη θερμότητα, τότε μπορούμε να την μειώσουμε σταχτώνοντας. Και θα μείνει εκεί πέρα το ψητό μας τουλάχιστον μία ώρα. Μετά από μία ώρα, κατεβήκαμε μία σκάλα παρακάτω. Ήδη έχει αρχίσει και ψήνεται μέσα, φαίνεται ο βρασμός του. Και επειδή έπεσε λίγο η φωτιά, κατεβήκαμε πιο χαμηλά αντί να ανοίξουμε τη φωτιά. Όσο η φωτιά είναι σταχτωμένη και έχει σταχτώσει και από μόνη της, γιατί το κάρβουνο προχωρά στην καύση, τόσο πιο μεγάλη διάρκεια έχει. Θα τα πούμε σε λίγο πάλι, σε επόμενο στάδιο. Τώρα είμαστε περίπου στη 1 ώρα και 3 τέταρτα. Βλέπετε ότι έχω ανοίξει επιλεκτικά τη φωτιά εδώ στο αριστερό μέρος, γιατί είναι και πιο χοντρά τα κομμάτια από ό,τι φαίνεται, αλλά είχε πέσει και λίγο θερμοκρασία από τα κάρβουνα και έτσι άνοιξα τη φωτιά. Ενώ το προς τα δεξιά, εκεί που είναι προς το μηχανισμό, άφησα τη φωτιά σταχτωμένη. Γιατί είναι λίγο πιο λεπτό το κοντοσούβλι μας εκεί πέρα και θέλω να συμβαδίσει με το αριστερό μέρος. Πάντα ο ψήστης πρέπει να είναι απίκο που λέμε, να παρακολουθεί το ψητό του, να παρακολουθεί τη φωτιά και να επεμβαίνει ανάλογα. Θα το βγάλουμε περίπου στις 2,5 ώρες, μέτρησα για μια θερμοκρασία, είμαστε στους 71-72 βαθμούς, αλλά εδώ τώρα στο κοντοσούβλι μας θα το πάμε πάνω από 80. Τώρα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο ψησίματος. Βλέπετε, έχει πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώμα όλο. Η θερμοκρασία του είναι στους 78 βαθμούς και σε λίγο θα το βγάλουμε και ανοίγουμε κι άλλο τη φωτιά. Σπάμε και το κάρβουνο, γιατί όταν το σπάμε δίνει όλη τη δύναμη. Μαζεύουμε τη φωτιά εδώ που είναι πιο πίσω. Σε λίγο η συνέχεια. Μα έλα ρε παιδί μου, μας καθυστερήσεις τώρα. Ας τα γυρίσματα τώρα να φάμε. Τι κάνεις αυτό. Τι κάνεις αυτό. Ας το αυτό. Τι ας το. Το ξάκρισα. Το τρανάσα να πέβεις. Μια να βουράζει μετά να πω με. Όχι, δώσου. Με περιμένω. Δώσου έχει. Κοίτα, έχει το νου σου, είναι με το κόκαλο μαζί. Τα ξέρω πώς έχει. Κοίτα, μην καταπείς κανένα κόκαλο. Όχι ρε παιδιά. Άργησε αυτό. Γιατί εμένα δεν με έκανε μάνα, θα κόψω από εδώ. Σου λέει να πάρω το κομματάκι. Εδώ τα κουκαλάκια. Όχι τα κουκαλάκια, λίγο εσύ. Μου καταπείς κανένα κόκαλο. Τρώγω λίγο τα κουκαλάκια. Πουάω, πουάω. Τι θες, ας. Άμα θέλετε, φτιάξτε τη μουστάρδα. Ομοσπονδίας, ε. Φανταστικό, ε. Η γεύση μοναδική. Τέλειο, ε. Μαλακό, ζουμερό. Πάρα πολύ νόστιμο. Σαν εμένα. Εσύ είσαι όμορφος. Και νόστιμος. Νόστιμος και εγώ. Αυτοί μπορεί να γελάνε εδώ πέρα, αλλά αυτή είναι μία από τις προτάσεις μας για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Δεν βάζει λίγο κρασί λόγω. Κάτσε για τις εμπερομένες. Το έχει μικρό σαν παιδιά. Άστος. Κάτσε. Μα έχεις τα χέρια δερωμένα κανένα. Θα βάλεις με ένα λίγο γιορτά. Άντε. Για βάλε και σε εμάς. Άντε για μας. Έτσι έμα. Όχι, δεν παίζω εγώ έτσι. Τι δεν παίζω. Μισό ποτήρι μου. Δεν σου έφτασε τόσο τσιμπορά. Όλη την ώρα πίνανε, παιδιά. Στην υγειά σας, καλή παιδιά. Εγώ έψινα. Είναι καλό παιδί αυτός. Με καλή παρέα πάντα και να περνάτε όμορφα. Α, να περνάτε καλά και εμείς καλύτερα. Ορίστε. Κάτσε μου κόψε κανένα χέρι. Μπερδέψε το κοντοσούλι με το χέρι μου. Πάπα. Καλά, πώς σου έχεις μπροστά εκεί από εδώ. Άσε, δεν ξέρω εγώ τι κάνω. Βάζεις σημάδι τα κομμάτια της. Βάζεις σημάδι τα κομμάτια. Λοιπόν. Στην υγειά σας, καλή μου φίλη. Στην υγειά σας, καλά Χριστούγεννα να έχετε. Να περνάτε πάντα καλά. Πάντα καλά. Και με καλή παρέα. Υγεία. Τι μισό λεπτό. Τα πεις όλα, ρε μου. Εσύ τρως. Να πες και σένα. Καλά Χριστούγεννα. Με καλή παρέα.
Με την οικογένεια. Καλά Χριστούγεννα. Για να περνάτε όμορφα. Γεια σας. Γεια σας.